Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ψύχρεμα, μαζί με πάμε στοίχημα.gr. Εμείς λέμε τις ιδέες μας, τις επιλογές μας, λίγο φαντασία, λίγο εμπειρία, λίγο μάτι, λίγο γνώση και εσείς βάζετε το άλλο το πίπερο. Εσείς το φτιάχνετε το πιάτο, να ξέρετε. Εμείς βάζουμε λίγο τα βασικά προϊόντα. Οπότε ξεκινάμε τώρα, είπα τελευταίος από την προηγούμενη. Τι μάτς έχει... Εγώ έχω και σήμερα και ο Σπύρος έχει και σήμερα. Ο οπότε... Σπύρος ξεκινάει 8, οπότε όλοι. Πες Σπύρο, εγώ πες να πει τελευταίος ο Αντώνης. Πάμε μπάσκετμπολ. Λοιπόν, και τα δύο, έτσι. Και Μονακό Φενέρμπαχτσε και Μπαρσελόνα Ολυμπιάκος. Break. Διπλό. Και συνεχίζει. Πρόκριση. Τέσσερα διπλά σειρά, έτσι. Ναι, τα άλλα έχουμε μάθει. Ναι, εντάξει, και δεν έχει. Λοιπόν, New York Knicks, Indiana Pacers, έγινε μάχη. Θεωρώ ότι και πάλι θα γίνει μάχη. Νομίζω θα πάνε στο 1-1 αυτές τις σειρές. Και το New York Knicks Pacers. Απλά μπορεί να γίνει. Είναι καλή η Νέα Υόρκη, οπότε το καλύπτω με το συν 4,5. Την Παρασκευή ο Κλαχώμα, City Thunder, Dallas Mavericks. Νίκησαν εύκολα οι Thunder. Θεωρώ όμως ότι τώρα θα υπάρξει απάντηση. Πάλι με μια κάλυψη. Και το να φτάσει τελικό ο Παναθηναϊκός, είτε είναι με τη Μονακό είτε με Φενέρ, έχουν βγει στο πάμε στοίχημα. Επιλέχθηκε, έχει και ζευγάρια, έχει και ποιος θα το πάρει, από ποιος θα νικήσει τελικό, έχει μπόλικα πράγματα. Διαλέγω ότι να φτάσει τελικό ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή απόδοση, μπορείτε να το λάβετε υπόψη σας. Και επίσης τώρα είναι και, νομίζω είναι και πιο γλυκό που δεν είναι και γνωστός αντίπαλος. Ναι. Ακριβώς. Για να δούμε. Αυτά. Αποδόσεις. Ωραία, λοιπόν, πάμε κύριε Βάνια μας, με πάμε στοίχημα.gr και από σήμερα επιμένω βελγικά πίστη έτσι στο ποδόσφαιρο. Έτσι όπως το είπες, μου ήρθες, θα σου πω, μου έσκασε στο μυαλό Union Saint-Gilloise, μα την Παναγία, αυτό μου έσκασε στο μυαλό. Αυτός ο εφιάλτης, ναι. Λοιπόν, Μπρις Φιωρεντίνα, άσοχη γκολ. Δίνω δηλαδή την καβάτζα στους Ιταλούς, μόνο και μόνο για το ύπουλο ιταλικό ποδόσφαιρο. Άσοχη γκολ-γκολ, είναι καλή απόδοση. Θεωρώ ότι η Μπρίζ είναι καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι αξίζει να περάσει. Γι' αυτό άλλωστε από κάτω βάζω ως ξεχωριστή πρόβλεψη την πρόκρισή της, αν θέλετε να την ακολουθήσετε. Ούτως ή άλλως είναι εξαιρετική απόδοση. Η απόδοση που δίνει, πάμε στοίχημα, είναι τρομερή βάση της εικόνας των ομάδων και της εικόνας της Μπρίζ. Ολυμπιακός Αστον Βίλα, γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Το βλέπω έτσι, αδιαφορώ, αφήνω στην άκρη δηλαδή τι θα γίνει στο 45 λεπτό, γιατί πως το έχω στο μυαλό μου. Επειδή υπάρχει ένα 2-4, ό,τι και να γίνει στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορεί να κρίνει την ιστορία. Γεγονός. Τι να γίνει στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Να είναι 0-3 το ημίχρονο, εντάξει, οκ, okay. Κηδεία. Να είναι 2-0 το ημίχρονο, μακάρι. Αλλά δεν το θεωρώ εύκολο. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι δύο θα γίνει τι στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα βγάλουν τα ζάρια και τα πουλόχαρτα να παίξουν τα τελευταία τους χαρτιά και τις τελευταίες τους ζαριές, μπορεί να τους βρεβάλλει τους Ολυμπιακούς πολύ εύκολα, το έχει τον γκολ και φυσικά μπορούν και αυτοί να βάλουν ένα γκολ, έστω το λιγότερο, να βρουν ένα γκολ. Πάω με γκολ στο δεύτερο μήκον και το βλέπω και είναι και η ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Η φετινή με γκολ στο δεύτερο μήκον πολύ. Ναι, προς αυτόν τον σκεφτό, πολύ. Ναι, έχεις δίκιο, πολύ. Δεν έχεις δίκιο. Πολύ, έχει πορευτεί πολύ με αυτό. Γκολ over 3,5 στο Fulham City. Έχει ποιότητα η Fulham, μπορεί να βάλει γκολ στην City. Το over 3,5 το καταλαβαίνετε και καταλαβαίνετε ότι όλη μου αυτή η πρόταση στηρίζεται στο να βρούμε κάτι, να μην περάσει έτσι αυτό το παιχνίδι και να μην εκμεταλλευτούμε το διπλό. Αυτό προσπαθώ να σας φτιάξω. Δηλαδή, θα κερδίσει που θα κερδίσει η City, ας βρούμε κάτι για να πατήσουμε πάνω και να αποφύγουμε τα μάτσα αυτά που σας είπα προηγουμένως στο πρόγραμμα.
Και την Κυριακή, United Arsenal, διπλό και άντερ 4,5. Δεν πιστεύω ότι θα φύγει πολύ η κατάσταση. Δεν πιστεύω. Από την άλλη, θεωρώ ότι δεν θα στενοχωρηθεί και πολύ United. Το λέμε αγάπη. Και όσοι είστε United, άμα λέω κάτι λάθος, μπορείτε να το στείλετε. Να... έχει πάθει άλλα κι άλλα United για να στενοχωρηθεί. Το να μείνει ολοζώντανη η Arsenal στο να πάρει το πρωτάθλημα και να μην το πάρει City και να μην έχουν να βλέπουν γαλάζιες φανέλες εκεί πέρα και τον Guardiola να γελάει με τα δόντια του χαμογελαστά και να τρελαίνονται οι φίλοι μου της United. Το βλέπω πιθανό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει όμως, για να αφήσουμε στην άκρη και την ίντριγκα, δεν έχουν σχέση οι δύο ομάδες. Αυτό είναι καλές, καμία σχέση. Αν ρισκάρουμε κάτι λοιπόν για να το ανεβάσουμε, αν ρισκάρουμε κάτι είναι το under 4,5. Δηλαδή θα μου πει Αντώνης, καλά, δεν μπορεί να τελειώσει 2-5. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Και 2-3 μπορεί. Έτσι, να τελειώσει. Είναι, μπορεί. Ναι, μπορεί. Αλλά εντάξει. Πάω λίγο. Εγώ πολύ λίγο. Ο Αντώνης είναι ο μάστορας σε αυτά. Το γράμμα U, πολύ λίγο το βάζω. Και το ξέρετε πάρα πολύ. Είπα να το βάλω σε αυτό το match γιατί ξαναγυρίζω στην ίντριγκα. Γιατί και η Arsenal, άμα νιώσει την αγάπη της αντιπάλου, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι δεν είναι. Να φύγουμε όλοι αγαπημένοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό. Ένα-δύο και φυλάκια. Αυτά. Αποδόσεις. Λοιπόν, αυτά και τώρα η ώρα του Λεβεντόπουλου. Εδώ, αρίστο. Λοιπόν, σημερινά, over μισό και στα δύο ημίχρονα, αυτό είναι συνδυαστικό, και goal-goal. Να μπει goal δηλαδή και στα δύο ημίχρονα και να σκοράνε και οι δύο. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν θέλω τίποτα. Να λήξει ένα-ένα, 0-1 το πρώτο ημίχρονο, 1-1 το δεύτερο. Μια χαρά είμαστε. Real Madrid της Bayern, goal-goal και over 7,5 corner. Στο πρώτο, να γίνει δηλαδή ό,τι ακριβώς έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε goal-goal και άνετο και 11 corner. Εδώ μετά 7,5 είναι πάρα πολύ γλυκό για το δικό μου το γούστο, οπότε το αφήνω στο 7,5 στα corner. Πάμε Σάββατο. Επιμένω εγώ, το έχω ξεκαθαρίσει εδώ και κάνα 20 ημέρα περίπου, ότι πλέον σε αυτά το βασικό κομμάτι της λογικής μου είναι καθαρά το κίνητρο, έτσι. Μαγιόρκα Λας Πάλμας, οι νησιώτες της Λα Λίγκα και η Παραθαλάσσι. Μαγιόρκα έτσι κι αλλιώς έχει αβάτζο 6 βαθμούς από την Κάδιθ. Θα ξεπερδέψει, θα σωθεί, δεν θα κινδυνεύσει. Δεν χάνει ή χάνει πολύ δύσκολα στο σπίτι της. Λας Πάλμας είναι αδιάφορη. Θεωρώ ότι η Μαγιόρκα είναι η ομάδα του under, κλασική. Δεν αλλάζει αυτό. 1-0, 0-0, 1-1, δεν αλλάζει. Πιστεύω ότι θα το πάρει για να ξεκαθαρίσει και θα το πάρει 1-0, 2-0 ταβάνι. Και είμαστε χαρούμενοι. Άσο και άντε 3,5 εδώ δουλεύει. Κάδιθ Γετάφε. Αυτό με προβλημάτισε περισσότερο από όλα για να πω την αλήθεια μου, γιατί η Κάδιθ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλά κανονάκια για να μείνει πιο ζωντανή στην κούρσα της παραμονής, στη διεκδίκηση της επιβίωσής της και τα έχει πετάξει όλα. Ήταν αξιόμαχη στον Περναμπέο την περασμένη εβδομάδα, έστω και κοντά σε μια Ρεάλ που έπαιρνε μυαλό της στο χιαλού. Τελείως. Και παρόλα αυτά, τρία περίπατο. Άλλη ζαριά δεν έχει, αυτή είναι. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει τη Γετάφε. Σε γούντα. Τελεία. Μου φτάνει για να της δώσω ακόμα μία ευκαιρία. Άσος, καλός, γλυκός, όμορφος. Το βάζω στο παιχνίδι μου. Και τελευταία, σας όλο, έχω την εξεγραμμένη. Αυτό που έκανε με την ίδια την περασμένη εβδομάδα δείχνει πως κάτι σαλεύει. Η Τζένοα είναι αξιόμαχη, είναι ομάδα η οποία δεν παίζει για τίποτα, δεν κυνηγάει για τίποτα, αλλά πήγε και στο Μιλάνο, έπαιξε με τη Μίλαν κανονικά, στα ίσια. Θα μου πεις με τη Μίλαν, οκ, okay, αλλά είναι άλλο το level, όπως και να έχει. Σας όλο έχει το κίνητρο εδώ πέρα. Δεν πιστεύω. Προφανώς κάτι θέλει να πάρει το παιχνίδι, γι' αυτό και το έχει δύο. Δεν πιστεύω ότι αυτό που θα το πάρει με 0-0 ή θα το πάρει με 0-1, χωρίς να δεχτεί γκολ δηλαδή. Ό,τι είναι να πάρει, θα το πάρει με γκολ. Οπότε και εδώ το δένω, έχει δύο και over 1,5. Γιατί και εδώ φτιάχνεται κάτι το οποίο μου αρέσει. Πάμε να δούμε τις αποδόσεις και θα καταλάβατε. Αυτό το πρώτο είναι πολύ καλό. Ούτε μισό ή στα διαμερώνω. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν το In The Zone. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Μπαίνετε, πάμε στο κοινοτελία.gr και μετά ο δρόμος είναι όλος δικός σας. Πάμε.